Ο Ιστιανός έκανε αυτό το κτίσμα που βλέπετε εδώ σαν φρούριο και σαν μοναστήρι για να καταρχάς σαν κέντρο, θα λέει κανείς, προστασίας των αναγκαίων προς το ζήν όλων των γύρω. Επειδή είχαν δύο φορές επιδρομές από φύλλα βαρβαρικά τα οποία ερχόταν από την κάτω από το σημερινή Αιθιοπία, όχι από την Ασία, ναι, την Ερυθρά Θάλασσα. Και έκαναν, ήταν καθαρά, λελετούσαν και άρπαζαν και πολλές φορές και τους πτωχούς μοναχούς, γιατί δημιουργείται εντύπωση ότι είχαν κάτι και κρύβανε, πάντοτε αυτή η παράξενη, η πλανημένη εντύπωση, και είχαν δύο επιδρομές και έχουμε τους Ενσινά και Αριθώ, αναρριθέντας πατέρας. Τότε όταν ο Ιστιανός έκανε ήδη τα έργα στην Παλαιστίνη, παρακάλεσαν οι μοναχοί να δημιουργήσει και εδώ κάποιο μοναστήρι. Και έκανε αυτό που βλέπουμε τώρα, που περιέλαβε ένα παλαιότερο μέρος, το οποίο παλαιότερο μέρος είναι κατά τους ερευνητές, αυτό που μένουμε τώρα, το από κάτω μέρος, το από κάτω χώρος και το διπλανό, και λίγα κανένα δύο-τρία κτισματάκια και πιο πέρα, το οποίο είναι του 4ου αιώνα. Για τον 4ο αιώνα υπήρχε μια και ένας πύργος, όπως αναφέρεται, από την Αγία Ελένη φτιαγμένος. Ήταν και νωρίτερα κάποια κτισματάκια, αυτά τα γενέστερα, και τα περιλαμβάνει μέσα στο μεγαλύτερο τείχος και κάνει και αυτό το ναό που βλέπετε, ο οποίος είναι μια τρίκλητος βασιλική, η οποία βασιλική τρίκλητος είχε σκοπό, γι' αυτό είναι μεγάλη, να περιλαμβάνει όλους τους μοναχούς τους τριγύρω βρισκομένους, σκορπισμένους γύρω-γύρω. Αρχίζει έτσι περίπου, θα λέει κανείς, η κοινοβιακή ζωή σε αυτό το μοναστήρι. Καταρχάς έμεινα οι διακονητές, αυτοί που θα μοίραζαν τα τρόφιμα, το λάδι, το φούρνο, που φτιάξουν το ψωμί, έχει φούρνο, έχει μέσα αυτό που άλεθαν το σιτάρι. Και στη συνέχεια κάνα γεροντάκι, κάνα τούτο. Οι διακονητές του ναού για το καθάρισμα του ναού, για τα καντήλια. Και σιγά σιγά άρχισε να μπαίνουν μέσα οι κάποιοι οι οποίοι και το θέλανε. Και διαμορφώθηκε πολύ σύντομα ένα κοινόβιο, χωρίς να πάμε να υπάρχουν και τα γύρω ερημητήρια, ήταν πάρα πολλοί ερημητές, οι οποίοι έρχονται στις Κυριακές, εξού και Κυριακών. Γι' αυτό λέγεται Κυριακών. Και στο Άγιον Όρος υπάρχει αυτή το Κυριακών που μαζεύονται τις Κυριακές ή τις εορτές. Κατά μήκος της εσωτερικής προσώψεως του φρουρίου χτίστηκαν τα κελιά και άλλα οικοδομήματα. Για να ισοπεδωθεί το κατηφορικό και ανώμαλο του εδάφους, χτίστηκαν ισχυρά τόξα και κυλινδρικοί θόλοι πάνω στα οποία στηρίχθηκαν τα δάπεδα των κελιών και των άλλων κτηρίων. Την ίδια εποχή που χτίστηκε το φρούριο, χτίστηκε με πελεκημένους ογκόληθους από γρανίτη και ο ναός. Είναι ρυθμού τρίκλητης βασιλικής. Διαθέτει νάρθηκα και οι διαστάσεις του φτάνουν τα 40 μέτρα μήκος και 19 και 20 πλάτος. Τα κλήτη χωρίζονται μεταξύ τους με κοινοστοιχεία από 6 μονόλιθους κοιόνες από γρανίτη που στηρίζουν ο καθένας διαφορετικά κοιονόκρινα με σταυρούς, αμνούς, φυτά και φρούτα. Οι κοιόνες έχουν επικριστεί και γι' αυτό σήμερα δεν διακρίνεται η χρωματική ομορφιά του γρανίτη. Από χειρόγραφο το προσκυνητάρι, ο συντάκτης αναφερόμενος για το Άγιο Όρος του Σινά και τα εις αυτό γενόμενα γράφει. Δέξαστε ουν, φιλαναγνώστε τίμη, την ιεράν ταύτην βίβλων ευμενός, και αναγνώσετε αυτήν επιμένως και ευλαβώς, είναι προς τες ιδέες των αξιοπεριέργων και τας αφορμάς της πνευματικής χαράς και φροσύνης, διώσας ποτέ ο Κύριος και Θεός τερατουργίας, εν τη έρημο Σινά επί είσαι. Προτρεπόμενοι εξευλαβίας, εις έλεος εαυτούς, και ευπία των Αγίων εκείνων τόπων, τους οποίου η Θεία πρόνοια τόσους αιώνας ήδη
διαφύλαξε και διαφυλάττει εν μέσω των ασεβών. Η ενεστώσα διάθεση του μοναστηρίου είναι τη αυτή. Το σχήμα της όλης οικοδομής είναι τετράγωνον, μήκους καθεκά στην πλευρά πεντήκοντα οργιών και συμπίπτει η πρώτη γωνία εις το σημείο της εαρινής ησημερίας. Ο δε μέγας και κύριος ναός δεν είναι εις το κέντρο του μοναστηρίου, αλλά πλησιάζει στην ανατολική γωνία και διευθύνεται μεν επάνω εις την διαγώνιον γραμμήν πλην όχι επακριβώς, αλλά μάλιστα εγγίζει εις το βόρειον τείχος. Είναι δε και αυτός παράπλευρος και ο μεν άρθιξης λεγόμενος της Εκκλησίας έχει δύο πύλες, την μεγάλην πρώτης μας, τη δεν μικράν βορειοτέραν. Έμπροσθεν αυτής της μικράς είναι το φρέαρ εκείνο, όπου είδε νομοσίστα στην κατέρα του Ιωθόρ και χαριζόμενος επότισε τα πρόβατά των. Ο δε ναός έχει πύλες τέσσερις, την μεγάλη κατά το μέσον προς δυσμάς, η οποία μόνον εις μεγάλας εορτάς ανοίγει, άλλας δύο κατά το αυτόν πρόσωπον εκ δεξιών και αριστερών της μεγάλης και μίαν έτη τετάρτην εις το βόρειο μέρος του Αγίου Βήματος. Γυρίσουμε ξανά στην περιγραφή του ναού από το χειρόγραφο, γιατί τώρα δεν θα παρακολουθήσουμε ένα καταληκτικό εισπυρινό. Το τάλαντο και η καμπάνα χτυπά και καλεί τους πατέρες και τους επισκέπτες στο καθολικό. Αν θέλα σου λες μέσα σου, τώρα θα πάω να μιλήσω, να παρακαλέσω το Θεό. Εξέλιξα μην παραρρυπτίστον του οίκου του θύμου μάλλον ή εκείν με σπινό μας να ματωρώ, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δοξαδώσει, Κύριος σου στερήσει τα καθά της προβομένης να κακία. Κύριο Θεός το δυνάμιο μακάρις άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου απέστρεψα στην εχμαλωσία Ιακώ. Αφήκα στα συνομείο στο λαό σου, εκάλυψα πάσα στα σαμαρτία αυτών. Κατέπαυτα σπάσαν την οργή σου, απέστρεψαν από οργή στη μου σου. Δεν θέλουν να εντυπωσιάσουν, ψάλλουν γιατί προσεύχονται. Και εκείνοι που είναι ταγμένοι να ειρηγούν, και οι αναγνώστες μοναχοί, αλλά και κάθε πατέρας που στέκεται ευλαβικά, συγχοψυχτηρίζει τα τροπάρια της ακολουθίας, τόσο γνωστά κείμενα για αυτούς και νοερά επικοινωνούν με τον ύψιστο. Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις πολλά πράγματα για μοναχούς και μοναχικό βίο για να καταλάβεις. Το σωτήριον αυτού που κατασκηνώσε δόξα με τη γη μου, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκτιμήσαν έτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορέσεται και θύσει σοδόν τα διαβήματα αυτού. Πλήνων Κύριε το ούσου και πάγω σόλου μου διπτωχώς και πένισιμη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι ως εμείς, όσο το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζουν τα πισέ. Ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφραρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Λιώ είναι 3:30 απογευματινή και ο ήλιος ψήνει τις πέτρες. Στον τεράστιο ναό η θερμοκρασία είναι φυσιολογική. Η ακολουθία θα κρατήσει μέχρι τις 5. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ρεγεδίσεων αναπαδόμενο στο βασό σου μάτιο. Εκτείνω τον ουρανό σιδέριο, στεγάζω με μήνε και τα υπερό αυτού. Ότι θε να έχει την επίβαση αυτού, ο περιπατών είναι πιθανή μου να μένω. Όσο μεγάλη είναι η πέρα σου, κύριε, πάντα η σοφία ποιήσα και πληρώθηκε τη κτησεώ σου.
και μετά μου πιέστε αθμό ζωμικά με τα μετάλλα. Έχει πλοία και πορεύω. Δράκο μου τους ενέπρεσε σε πέζι να πει. Μα δεν μπορούσα πρωτοπόσο του είναι το δυνατόν εισέγγελο. Τον τους η αυτή η λέξη. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενη. Η ασκητική μορφή του πατέρα Παύλου, που προείσταται των ακολουθιών και που αντικαθιστά τον σεβασμιότατο του αρχιεπίσκοπο, ο Σάκης απουσιάζει για υποθέσεις της μονής, σε εντυπωσιάζει. Το ότι το μοναστήρι ζει και πορεύεται 1500 και πλέον χρόνια δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Το χέρι του Δημιουργού είναι απλωμένο από πάνω του και το προστατεύει και τώρα και στο παρελθόν. Η ώρα έχει προχωρήσει, είναι περασμένες 9:30. Οι τρεις διαδοχικές πόρτες, επενδεδημένες με φύλλα σιδήρου, έχουν κλείσει το κάστρο και ο πορτάρης μοναχός θα ανοίξει πάλι το πρωί με την ανατολή του ηλίου. Οι Βεδοίνοι κοιμούνται στα δωμάτια που έχει κτίσει για αυτούς το μοναστήρι, έξω από το κάστρο, και μέσα σε αυτό βασιλεύει απόλυτη σιγή. Οι πατέρες έχουν αποσυρθεί ο καθένας στο κελί του. Είναι η ώρα της προσευχής και της περισυλλογής. Εμείς καθόμαστε στον εξώστη και χαμηλόφωνα καταστρώνουμε το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας. Κάποιον μοναχό που είχαμε ρωτήσει κάτι το βραδάκι τι καιρό προβλέπει για αύριο, αφού κοίταξε δυτικά προς την έρημο, μας απάντησε με σιγουριά. Μην ανησυχείτε, δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 45 βαθμούς. Δηλαδή θα έχουμε μελτεμάκι, το απήντησα. Εκείνος χαμογέλασε, μας καληνύχτησε και τράβηξε για το κελί του. Από την πρώτη μέρα που πήγαμε στο μοναστήρι, θέλαμε να δούμε το φεγγάρι, να δούμε πώς διαγράφονται κάτω από το φως του οι γραμμές των γύρων γρανιτένιων κορυφών. Εδώ αποθαυμάσαμε τον πεντακάθαρο νυχτερινό ουρανό, τους γαλαξίες και τους αστερισμούς. Επειδή δεν υπάρχει ούτε η ελάχιστη υγρασία στην ατμόσφαιρα, ο ουρανός θα ρίσει και είναι πλημμένος. Η μεγάλη Άρκτος είναι ακριβώς πάνω από το κεφάλι μας, ενώ στην Ελλάδα τη βλέπουμε να βασιλεύει ανατολικά. Το φεγγάρι ξεπρόβαλε από το βουνό, διέγραψε κύκλο πάνω από το κτίριο της βιβλιοθήκης και τον ρούλο του παρεκκλησιού και συνέχισε το δρόμο του προς την Σαουδική Αραβία. Τίποτα απολύτως δεν τάραζε την νυχτερινή ησυχία. Η μόνη παραφωνία σε αυτή την παντεσία της σιωπής ήταν εγώ και ο Χρήστος με τη χαμηλόφωνη ομιλία μας. Και όταν το καταλαβαίναμε, σιωπούσαμε κι εμείς. Από την πρώτη μέρα που φτάσαμε στο μοναστήρι με το αυτοκίνητο, έξω από το κάστρο ήρθαν να μας πάρουν τις αποσκευές μας και τα τηλεοπτικά σύνεργα, 3-4 άνθρωποι,
οι οποίοι μας οδήγησαν στο οικονομείο αρχικά και γνωριστήκαμε με τον οικονόμο της Μονής, πατέρα Μιχαήλ, με τον οποίο άλλωστε είχα μιλήσει πολλές φορές μαζί του στο τηλέφωνο προετοιμάζοντας το ταξίδι μας αυτό. Ύστερα μας πήγαν στο Αρχονταρίγι, όπου μας κέρασαν και ξεκουραστήκαμε λίγο. Ένα μελαχρινό αγόρι, ο Αντώνης, μας οδήγησε ύστερα στο δωμάτιο που μας παραχώρησαν για τη διαμονή μας μέσα στο κάστρο. Ο Αντώνης είναι χριστιανός Κόπτης, όχι Ορθόδοξος, από τους πολλούς Κόπτες που έχει Αίγυπτος και εργάζεται στο μοναστήρι. Φανατικός Κόπτης. Εγώ δουλεύω εδώ στο μοναστήρι, μας είπε με τα ωραία του ή σχεδόν ωραία ελληνικά. Ό,τι θέλετε εμένα φωνάξετε, Αντώνη. Και Αντώνη τρέξει αμέσως. Ο πατέρας Μιχαήλ είπε να κάνω εγώ για σας ό,τι θέλει άνθρωποι από television. Εντάξει. Εντάξει, Αντώνη, ευχαριστούμε. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που εργάζονται για το μοναστήρι είναι όλοι τους πολύ συμπαθητικοί. Καλοχάγαθοι, ήρεμοι, πάνω απ' όλα και νομίζεις πως κανένα πρόβλημα δεν τους απασχολεί. Όση ώρα είμαστε ή στο δωμάτιό μας ή τον εξώστη, ο Αντώνης να έρχεται και να ξαναέρχεται και να ρωτά. Κανένα πρόβλημα? Όχι. Να φέρω καφέ, τσάι? Σκεφτήκαμε λοιπόν να σας το γνωρίσουμε. Ο Αντώνης που είναι μαζί μας είναι ένα παιδί από το Κάιρο που βρίσκεται εδώ στο μοναστήρι. Για ποιο λόγο είσαι εδώ, Αντώνη, στο μοναστήρι? Να δουλεύει εδώ από το μικρό παιδί, δουλεύει από το Αγίου Σε Κατρίνη εδώ, να βοηθάει η μοναχή εδώ. Είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου, από τους ανθρώπους εδώ του μοναστηριού? Βέβαια, ευχαριστημένος πολύ. Και εδώ είναι ωραίο εδώ, πολύ ωραίο και μου αρέσει πάρα πολύ. Η δικιά σου οικογένεια μένει εδώ ή? Όχι, μένεται εκεί, στο Κάιρο, στο Αίγυπτο. Εγώ μόνος μου δουλεύει εδώ. Μόνος σου δουλεύεις εδώ και μένει μέσα στο μοναστήρι? Ναι. Και με τους μοναχούς πώς πας? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είσαι ευχαριστημένος? Βεβαίως, ευχαριστημένος. Σε προσέχουν? Ναι, βέβαια. Πες μας μια ευχή για τους Έλληνες που θα σε δούνε. Ραμπένα μαάχομ, ου εκφύγουν σάρ ελμάρατ, ου λιουνούν τολ νέα στα ιεμπίν χάλες. Που θα μας πεις στα ελληνικά τι σημαίνει αυτό? Είναι Έλληνες, είναι άνθρωπος Έλληνες, είναι πολύ καλή και έχει καρδιά καλή. Ο Θεός μαζί σου. Εγώ έχω φίλοι μου πολύ στο Ελλάδα και στο Κρήτη. Πολύ χαιρετισμούς για το όλο. Με διερμήνεια του Αντώνη μιλήσαμε και με άλλους Βεδουίνους που δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Όλοι μας έλεγαν για τη σχέση τους με το μοναστήρι και τους πατέρες. Καταλαβαίνεις ότι νιώθουν πως είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο γενναίες γενναιών τώρα με αυτό. Όλες τους τις ανάγκες τις καλύπτει το μοναστήρι. Τροφή, ρούχα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τους πληρώνουν και την εργασία που κάνουν. Μια σχέση που αιώνες τώρα μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Το βλέμμα ελεύθερο πλανιέται πάνω από τις στέγες των κτισμάτων μέσα στο κάστρο. Φεύγει τρεχάτο στους απέναντι πέτρινους γρανιτένιους όγκους. Ξαναγυρίζει πίσω και σταματά στο κοδονστάσιο του ναού. Χτίστηκε από τον Τίνιο αρχιτέκτονα Ιάκωβο Βαράντε το 1871 με δαπάνη του σκευοφύλακα της Μονής Γρηγορίου. Όσοι έχουν επισκεφθεί την Τίνο θα γνωρίσουν αμέσως ότι τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κοδονστασίου τους είναι πολύ γνωστά. Το τάλαντο χρησιμοποιείται για να σημάνει τον Εσπερινό και τον Όθροκα τις καθημερινές, ενώ οι καμπάνες στη Θεία Λειτουργία κατά την Κυριακή για τις εορτές. Τον
7ο και 8ο αιώνα η Μονή του Σινά πέρασε από μεγάλους κινδύνους και βαθιά κρίση λόγω κυρίως της αραβικής κατάκτησης. Παρά τις ελάχιστες ειδήσεις που έχουμε από την εποχή αυτή, είναι ενδεικτική πληροφορία που αναφέρεται ότι το έτος 808, κατά το οποίο ο αριθμός των μοναχών της Μονής είχε περιοριστεί στους 30, ενώ είχε ελαχιστοποιηθεί ο θρησκευτικός βίος στη Χερσόνησο του Σινά, στην οποία ζούσαν παλαιότερα χιλιάδες αναχωρητές. Πάντως στο φρούριο του Ιουστινιανού, ο ναός, πολύτιμα κοιμήλια και σπάνιες εικόνες και χειρόγραφα διασώθησαν στην ταραγμένη αυτή εποχή. Τι συνέβη όμως και μέσα σε αυτή τη γενική αναστάτωση στις περιοχές της Συρίας και της Αιγύπτου και η Μονή του Σινά συνέχισε την ιερή πορεία της? Σύμφωνα με την παράδοση αλλά και με τις πλάγιες πληροφορίες, οι πατέρες της Μονής ζήτησαν από τον Μωάμεθ, τον ιδρυτή της νέας θρησκείας, να προστατεύσει τους Σιναίτες καθώς και τους Χριστιανούς και Ιουδαίους των κοντινών πόλεων Αϊλά και Ραϊθό, με πρεσβεία που έστειλαν στη Μεδίνα το 625 μετά Χριστό. Ο Μωάμεθ ευχαρίστως ανταποκρίθηκε στο αίτημα των Σιναϊτών και εξέδωσε το λεγόμενο Αχτιναμέ ή Διαθήκη του Μωάμεθ, με την οποία δίδει εντολή στους οπαδούς του να προστατεύουν τους μοναχούς του Σινά και τους απάλλαξε από κινδύνους και καταστροφές. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το Σινά δεν θα μπορούσε να διασωθεί χωρίς την προστασία του Μωάμεθ και το διαδόχο του. Έπειτα και το πλήθος των προστατευτικών ορισμών που δόθηκαν αργότερα στους Σιναίτες από μουσουλμάνους ηγέτες της Αιγύπτου οφείλεται βεβαίως στο γεγονός ότι και ο Μωάμεθ υπερίσπισε το Σινά. Υπέγραψε με την παλάμη του εις την βοήθεια των χριστιανών το έγγραφο με το οποίο διεκήρυσε ότι οι μουσουλμάνοι οφείλουν να υπερασπίζονται τους μοναχούς και να τους αφήνουν απερίσπαστους εις τα καθήκοντά τους και να μην τους εισπράττουν από αυτούς φόρους. Λέγεται ότι ο Μωάμεθ επισκέφθηκε το Σινά κατά τις εμπορικές του περιοδίες. Αυτό είναι πιθανόν, διότι το Κοράνιο μνημονεύει τους ιερούς τόπους του Σινά. Έτσι, όταν η Χερσόνησο του Σινά περιήλθε στην κυριαρχία των Αράβων το 641 μετά Χριστό, η Μονή συνέχισε ανενόχλητη την ιστορική πορεία της, ρίχνοντας όλο το βάρος στην πνευματική ζωή, στην άσκηση και στην παραδοσιακή βυζαντινή φιλανθρωπία. Έδιναν τρόφιμα, υφάσματα και χρήματα στους φτωχούς Βεδουίνους, οι οποίοι σε μόνιμη βάση υπηρετούσαν παντιοτρόπως τις ανάγκες της Μονής. Συχνά με τις καμήλες τους μετέφεραν τρόφιμα στη Μονή από τη Ραϊθό, τη Γάζα ή το Σουέζ, αποστάσεις τεράστιες ακόμα και με τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα. Πολλοί χριστιανοί του Σινά αρνήθηκαν την πίστη τους και έγιναν μουσουλμάνοι μετά την κυριαρχία των Αράβων το 641 μετά Χριστό, παρόλο που η Μονή συνέχισε το βίο της ανενόχλητα όπως είπαμε. Το τέμενος που βρίσκεται εντός της Μονής, που μένει ως μουσιακό κτίσμα, χτίστηκε κατά τον 10ο αιώνα σε δυσχερή περίοδο δια την Μονή.
μετά από μια δύσκολη περίοδο υπό τους Μαμελούκους, η Οθωμανική κατάκτηση της Αιγύπτου και του Σινά από τον Σουλτάνο Σελίμ τον Πρώτο το 1517 μετά Χριστό έφερε στη Μονή ένα νέο προστάτη. Όταν ο Σουλτάνος είδε το Αχτιμανέ του Μωάμεθ, τον πήρε μαζί του και άφησε αντίγραφο στους Σιναίδες πατέρας. Δήλωσε μάλιστα ότι δεν ευχαριστήθηκε τόσο ότι κατάκτησε την Αίγυπτο, αλλά ότι βρήκε ένα τέτοιο έγγραφο του προφήτη, ένα τέτοιο θησαυρό. Η τουρκική εξουσία σεβάστηκε τα δικαιώματα της Μονής, ο δε αρχιεπίσκοπος απολάμβανε ιδιαίτερη τιμή.